Γνωστός δημοσιογράφος, ο κύριος Νίκος Φίλης, πρώην υπουργός και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Κύριε Φίλη, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Ξέρω ότι δεν έχετε αντίρρηση και αυτό είναι πολύ καλό, πιστεύω, και για την, και για την εκπομπή, γιατί βγαίνουν περισσότερα πράγματα έτσι και αν θέλετε, εισπράτετε και εσείς προσωπικά, όλοι οι καλεσμένοι δηλαδή στις μεγάλες συνεντεύξεις που κάνουν τις δύο ώρες. Εισπράτετε ακριβώς το κλίμα από την κοινωνία. Δηλαδή, εγώ συνηθίζω να ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές από κάποια ώρα και μετά, να βγαίνουν οι τηλεθεατές της εκπομπής και να σας κάνω απευθείας ερωτήσεις. Νομίζω δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, κάθε μέρα περπατάω στους δρόμους, μπαίνω σε συγκοινωνίες και μιλάω με ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πολύ χαίρομαι που θα δεχτείτε λοιπόν τα ερωτήματα απευθείας. Φίλες και φίλοι, το βλέπετε το τηλέφωνο. Εκεί είναι η συνεργάτη μου η Σοφία στο 210-34-89-008. Να παίρνετε σειρά για να βγείτε κάποια στιγμή. Κοντά στη μία θα ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές για τον κύριο Φίλη. Και επίσης η συνάδελφός μου, η δημοσιογράφος, η κυρία Όλγα Καρατζή, έχει βγει το μεσημέρι με συνεργείο του Κόντρα στο κέντρο των Αθηνών και έχει και κάνει ερωτήσεις στον κόσμο για σας. Και θα σας μεταφέρουμε και ερωτήματα στην κάμερα. Είναι μεγάλο το πακέτο σήμερα. Αλλά ξέρω δεν φοβόσαστε τις ερωτήσεις, γιατί εσείς δεν φοβόσαστε επίσης και το θάρρος της γνώμης σας και την άποψή σας, και αυτό πρέπει να το διατυπώσω από την πρώτη στιγμή, ότι διατυπώνετε πολλές φορές διαφορετικές απόψεις από τις επίσημες κυβερνητικές του Πρωθυπουργού, Υπουργών κτλ. Στο πλαίσιο μιας κοινής αγωνίας να πετύχει η αριστερή διακυβέρνηση στη χώρα μας, που προχωράει αλλά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια πολύ ειλικρινή κουβέντα και πιστεύω ότι ο κόσμος θα σκέφτεται μερικές από τις ερωτήσεις που θα σας κάνω κι εγώ. Και αυτό είναι, νομίζω, επειδή είστε και πάρα πολύ έμπειρος και πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος, αυτό νομίζω ότι έχει επιτυχία σε μια δημοσιογραφική συνέντευξη, να μεταφέρουμε τα ερωτήματα που θέλει να σας κάνει ο κόσμος που παρακολουθεί αυτή τη συνέντευξη. Έχει επικρατήσει μια λέξη, η οποία έγινε και διεθνής λέξη, είναι η λέξη κολοτούμπα. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο κολοτούμπα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν συμφωνείτε ότι έχει γίνει κολοτούμπα σε αυτά που λέγατε και σε αυτά που είδαμε, ή αυτό είναι μια υπερβολή από εχθρούς του ΣΥΡΙΖΑ, από εχθρούς του κυρίου Τσίπρα, από διεθνείς εχθρούς κτλ. Είναι μια συνωμοσία, ας πούμε, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια εύκολη κριτική μπροστά σε μια δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι άλλαξε πολιτική τον Ιούλιο του 2015. Και άλλαξε διότι αντιμετώπισε ένα περίστροφο στον κρόταφο από τους δανειστές. Και τότε ή θα έλεγε «γεια σας», άρα αφήνουμε την κοινωνία μας στα νύχια του παλαιού πολιτικού συστήματος και στα νύχια των δανειστών, ή θα έλεγε «πάμε σε εκλογές και είμαι αναγκασμένος να εφαρμόσω μια πολιτική με πολλές δυσκολίες, αλλά θέλω εκλογές πρώτα, να ξέρει ο κόσμος τι πολιτική θα εφαρμοστεί». Mm-hmm. Και αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι κολοτούμπα. Αυτό είναι συμβιβασμός. Συμβιβασμό το λέτε. Βεβαίως. Τώρα. Ο συμβιβασμός με την αριστερή ιδεολογία, με την αριστερή άποψη για τα πράγματα στη ζωή. Είναι πράγματα τα οποία συμβαδίζουν ή είναι τελείως αντίθετα και είναι κόντρα. Ο συμβιβασμός για ένα αριστερό. Ο συμβιβασμός για έναν άνθρωπο, είτε αριστερό και προοδευτικό, αλλά σε όλους για άλλους ανθρώπους, ναι, είναι μέρος της ζωής και της πραγματικότητας. Η αδιαλαξία δεν οδηγεί πουθενά. Mm-hmm. Ο συμβιβασμός δεν σημαίνει μια κακώς εννοούμενη realpolitik, δηλαδή υποταγή στον ισχυρό τελεία. Mm-hmm. Σημαίνει ότι έχεις ένα πρόγραμμα, έχεις μια ιδεολογία, έχεις ακόμα και μια ουτοπία, με την καλή έννοια λέω τη λέξη ουτοπία, γιατί έχουμε και 100 μέρες την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ναι, ναι, σωστό. Αυτές τις μέρες. Ναι, ναι. 100 χρόνια, 100 χρόνια τις μέρες, την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ακριβώς. Ναι. Έχεις λοιπόν αυτή όλη την δική σου, το δικό σου ορίζοντα πολιτικής και πρόγραμμα όμως, ταυτόχρονα πολιτικό, που θέλεις να εφαρμόσεις. Μπροστά σου έχει το πρόγραμμα των δανειστών. Δεν είναι δικό σου. Στο επιβάλλουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και εσύ ψάχνεις να βρεις χαραμάδες για να περάσεις λίγα ή περισσότερα ψήγματα λαϊκών συμφερόντων. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε. Εκεί βρισκόμαστε. Θυμάμαι. Και πρέπει να λες, ναι, βέβαια την αλήθεια. Ναι. Δεν πρέπει να δημιουργείς ψευδαισθήσεις ούτε στον εαυτό σου ούτε στην κοινωνία. Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει τις δυσκολίες, θυμώνει όμως όταν εμείς δεν είμαστε όσο πρέπει στην πραγματικότητα. Αληθινή, ειλικρινής. Όσο πρέπει στην πραγματικότητα κοντά. Ο κύριος Τσίπρας λέει την αλήθεια σήμερα στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία. Οι υπουργοί του λένε την αλήθεια ή βλέπουμε κάποια φαινόμενα τα οποία πραγματικά μας αφήνουν και εμάς έκπληκτους ή και σε ορισμένες περιπτώσεις, θα το πω λίγο υπερβολικά, άφωνους. Κοιτάξτε. Το αν λένε ή όχι την αλήθεια έχει να κάνει καταρχήν με την
πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση να λέμε την αλήθεια. Το αν όμως διαψευδόμαστε στην πραγματικότητα, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δεν είμαστε ψεύτες. Ναι. Μπορεί να έχουμε διαψεύσεις. Και έχουμε διαψεύσεις πολλές. Πρέπει να τις κουβεντιάζουμε με την κοινωνία όμως. Και ακούει η κοινωνία. Εκείνο που δεν αποδέχεται η κοινωνία είναι να πηγαίνεις μπροστά και να λες θα. Ναι. Ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι εμφανίζεται οψίμως να είναι σταυροφόρος της αλήθειας, από ψέμα σε ψέμα πηγαίνει. Μερικές φορές όταν αφήνει τον εαυτό του να εκδηλωθεί, φοβίζει την κοινωνία. Όταν λέει για παράδειγμα ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο και συνεπώς πρέπει να είμαστε άνισοι στην κοινωνία και όχι να έχουμε έναν αγώνα που να καταπολεμούμε τις κοινωνικές ανισότητες, αυτό αν το δει κανένας τι σημαίνει στην πολιτική, αρχίζει και τρομάζει. Όταν για παράδειγμα προχθές που βγήκαν τα στοιχεία από τα Paradise Papers. Θα έρθουμε σε αυτό. Το κομμάτι είναι μεγάλο κομμάτι. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και αντί να τοποθετεί επί του θέματος που είναι πολύ σαφές, είναι ένα παγκόσμιο θέμα που έχει και ελληνικές προεκτάσεις όμως. Βεβαίως έχει. Αντί και να μιλήσει. Πολύ σημαντικές και ελληνικές. Ναι, αρχίζει και λέει αν υπάρχουν καλές ή κακές offshore. Έκανε διαχωρισμό καλές και κακές offshore. Δηλαδή, θα έρθουμε σε αυτό. Ποιος λέει λοιπόν πιστεύει και ποιος λέει η αλήθεια. Ότι θέλει να υποστηρίξει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μας είπατε ότι η στροφή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ έγινε τον Ιούλιο του 2015. Θυμάμαι, και διαψεύστε με αν έχω άδικο ή έχω δίκιο. Είχατε χαρακτηρίσει τον κύριο Βαρφάκη κάποια στιγμή ως asset. Θυμάμαι το ίδιο. Εδώ το είχα πει. Εδώ το είχατε πει. Βεβαίως. Σε μένα το είχατε πει. Και επιμένω ότι ο Βαρουφάκης... Μου είχατε πει συγκεκριμένα ότι ήταν, είναι asset της κυβέρνησης. Δεν αλλάζω την άποψή μου. Αυτό σας θυμά ιδιαίτερα. Ναι. Ο κύριος Βαρουφάκης στην πρώτη πράξη της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πράγματι μια μεγάλη όθηση σε μια προσπάθεια σκληρής διαπραγμάτευσης. Ναι. Βεβαίως, από ένα σημείο και πέρα, και ο ίδιος το ομολογεί, αν διαβάζει κανείς το βιβλίο του, δεν μπήκε σε μια συλλογική συνεννόηση για διαπραγμάτευση αυτή. Δον Κιχώτες δεν υπάρχουν στην Ευρώπη και πουθενά στον κόσμο. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, όλοι κρινόμαστε. Πόσα το ακούσατε, επειδή ήταν και σύντροφό σας και τον γνωρίζατε και καλά και μάλιστα το χαρακτηρίσατε με τα καλύτερα τότε. Πώς σας ακούστηκε το γεγονός ότι μαγνητοφωνούσε συνομιλίες στα Eurogroup, πώς σας ακούστηκε το γεγονός ότι καθόταν μαζί με τη σύζυγό του στο σπίτι τους και μιλούσαν με τον οποιονδήποτε, δεν ξέρω με ποιον μιλούσαν, τα γράφει αυτά και στο βιβλίο, και όταν μιλούσαν στο τηλέφωνο, μαγνητοφωνούσαν τις συνομιλίες. Αυτό συνάδει με έναν άνθρωπο προοδευτικό, αριστερό, που έχει διάθεση ας πούμε, να βοηθήσει την κοινωνία κτλ. Και από την άλλη να χρησιμοποιεί μεθόδους που χρησιμοποιούν άλλα μαγαζιά, άλλες υπηρεσίες, σκοτεινές υπηρεσίες, μυστικές υπηρεσίες κτλ. Μου ακούστηκε, μου έκανε πολύ κακή εντύπωση, θέλω να σου το πω, κύριε Διευθυντή. Κοιτάξτε, ο κύριος Βαρουφάκης έχει τη δική του ψυχολογία και τη δική του αντίληψη πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Απέτυχε αυτή η αντίληψη πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις, διότι πήγε να επιβάλλει και όχι να διαπραγματευτεί με τους ισχυρότερους. Τώρα, εάν ηχογράφησε κάποιες συνομιλίες, μπορεί να το έκανε βρισκόμενο σε ένα μήνυμα. Διότι μπορεί να είναι να τον πήρε κάποιος τηλέφωνο, να θεώρησε ότι αυτή η συνομιλία μπορεί να έχει στοιχεία ύποπτα και να ήθελε να κατοχυρώσει την αλήθεια του τι θα συνομιλήσει με αυτόν. Δεν το ξέρω το θέμα. Πάντως στη δική μου. Εσείς θα κάνατε ποτέ κάτι τέτοιο? Δεν κάνω τέτοιο. Είμαι βέβαιος. Εγώ δεν κάνω. Αυτό. Αλλά δεν μπορώ να πω στην ψυχολογία του κ. Βαρουφάκη. Ναι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν ακούστηκε καλά και είναι μια πρακτική η οποία δεν συνάδει, εν πάση περιπτώσει, με αυτό που λέμε αριστερά κτλ. Ένα άλλο που θέλω να σα ρωτήσω έτσι στην αρχή τη εκπομπή και ξεκινάω με δύσκολα ερωτήματα, γιατί είναι ερωτήματα τα οποία επαναλαμβάνονται κατά καιρού και στην εκπομπή μου με mail που έρχονται κτλ. Λένε ότι ο κύριος Καμένος, ο συνεταίρος σας στην κυβέρνηση, σας κάνει ό,τι θέλει πλέον. Τον έχετε τόσο ανάγκη για να μην πέσει η κυβέρνηση και σας κάνει ό,τι θέλει, σας παίζει. Εσείς βγήκατε με μια επικριτική διάθεση και με μια έντονη κριτική στους χειρισμούς με την αναβάθμιση των F-16. Και θα ήθελα να πείτε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί, κύριε φίλη, ποια είναι η άποψή σας για το θέμα με την αναβάθμιση των F-16 και αυτό που έλεγε ο κύριος Καμένος εκείνη την περίοδο. Διότι κάνατε κάποιες δηλώσεις ότι προτρέχει σε ορισμένα θέματα, ναι, κτλ. Πρώτα απ' όλα, η συνεργασία με το κόμμα του κύριου Καμένου είναι μια συνεργασία η οποία παράγει μια πολιτική σταθερότητα σήμερα στη χώρα μας. Μπορεί να έχει κανείς διαφωνίες για ορισμένα ζητήματα, αλλά γενικώς όμως υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα. Και η πολιτική σταθερότητα είναι αναγκαία για να υπάρξει μια στοιχειώδης ανάκαμψη της οικονομίας. Φανταστείτε να είχαμε τώρα 2-3 χρόνια
αλλεπάλληλες εκλογές, κυβερνήσεις, συνεργασίες από εδώ και από εκεί. Χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Mm-hmm. Τώρα, προφανώς και διαφωνώ σε πολλά πράγματα με τον κύριο Καμένο. Εγώ είμαι αριστερός, ο κύριος Καμένος είναι συντηρητικός δεξιός. Είναι συντηρητικός δεξιός ή ακροδεξιός που λένε μερικοί. Όχι, όχι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ το λένε αυτό ορισμένοι. Δεν θα ήθελα να πω ότι είναι ακροδεξιός, είναι όμως δεξιός. Όχι, θυμάμαι τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, ναι, το 2015. Για ορισμένες, ναι, συμπεριφορές τότε του κυρίου Καμένου, βεβαίως. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η συμπεριφορά του όμως σε αυτή την πολιτική συνεργασία βοηθάει στο να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Ναι. Ανταποκρίνεται σε μια αναγκαστική επιλογή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 δώσανε αυτή την κατεύθυνση, δεν δώσανε άλλη. Mm-hmm. Δεν μας δώσανε αυτοδυναμία και δεν υπήρχε δυνατότητα άλλης πολιτικής συνεργασίας τότε. Αναγκαίο κακό δηλαδή. Είναι... Αναγκαστική συνεργασία. Αναγκαστική συνεργασία. Αυτό είναι. Άλιστα. Κάποια στιγμή όμως τελειώνει αυτή η αναγκαστική συνεργασία. Αυτό θέλει εκλογές όμως. Θέλει νέους πολιτικούς σχετισμούς. Για να δούμε τι θέλει ο κόσμος. Τι εντολή δίνει για σχηματισμό κυβέρνηση ο κόσμος. Mm-hmm. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, η κανονική πολιτική ζωή είναι ένα συντηρητικό μπλοκ και ένα προοδευτικό μπλοκ διακυβέρνησης. Με διαφορετικά προγράμματα. Αυτό ακόμα και οι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη το αντιλαμβάνονται σήμερα και αποκολλώνται από τη συνεργασία με τις συντηρητικές δυνάμεις, με την δεξιά στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έχουμε την διαμορφία ότι από τη μια η δεξιά λοξοκοιτάει προς την ακροδεξιά και για εκλογικούς λόγους, mm-hmm, μπας και πάλι κανένα ψήφο από τη Χρυσή Αυγή. Από την άλλη, αυτό που λέμε προοδευτικό μπλοκ έχει ως ραγωγαλιά του ένα κόμμα της αριστεράς, τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και ιστορικά και προγραμματικά και ιδεολογικά. Αυτό δεν τον εμποδίζει στο να κάνει συμμαχίες. Και οι κανονικές συμμαχίες είναι με κόμματα όμορα ιδεολογικοπολιτικά. Τα οποία όμως έχουν απεγκλωβιστεί από τη φαυλότητα του παλαιού πολιτικού συστήματος. Και εδώ είναι το πρόβλημα του κέντρου στην Ελλάδα. Είδατε χθες την κουβέντα, τηλεόραση. Σας έδωσε καμία έμπνευση. Εννοείται για το debate στην κεντροαριστερά. Σας έδωσε καμία έμπνευση ότι, και ότι μπορεί να βγει κάτι από εκεί. Είσαι σαν από τους ελάχιστους που το παρακολούθησαν, θέλω να σας πω. 3% έβαλε. Διότι έκανε 3% τηλεθέσμα, ναι, ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εγώ... Σε ένα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλι. Εγώ δεν το παρακολούθησα χαιρέκα, αντιθέτως. Όχι, όχι. Με ενδιαφέρον. Προβληματιστήκατε δηλαδή. Εγώ θέλω να υπάρχει τριμερές πολιτικό σχήμα στη χώρα μας. Δηλαδή η δεξιά, το κέντρο και η αριστερά. Και να υπάρχουν δυνατότητες συνεργασιών. Δεν θέλω να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή κέντρο αριστερά, όπως λένε μερικοί, να μεταλλάχθει το κόμμα μου. Όχι. Θέλω να είναι η αριστερά. Να μην γίνεται δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πασόκλετε. Βεβαίως. Αυτό δεν θέλετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα κόμμα της αριστεράς, της σύγχρονης αριστεράς, ναι, που έχει συστατικό στοιχείο στο DNA του, mm, την ανάγκη των πολιτικών και κοινωνικών συνεργασιών. Ούτε όλες οι συνεργασίες μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο ενός κόμματος. Αυτό είναι η αντίληψη του ΠΑΣΟΚ παλιά. Η περιβόητη εθνική λαϊκή ενότητα, η ΕΛΕ. Δεν καταργούμε τις ταξικές διαφορές και τις ιδεολογικοπολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα σε ένα κόμμα αχταρμάς όπου τελικά ο αρχηγός φτιάχνει τη σούπα, ρίχνει το όπως θέλει τη δόση. Όχι. Αυτά τελειώσανε. Να κάνω μια υποθετική ερώτηση. Τώρα έχουμε, επαναλαμβάνω, ναι, την ανάγκη προγραμματικών συγκλήσεων. Και δεν βλέπω το κέντρο με όλες τις εκδοχές του να έχει κατά νου ότι πρέπει να αντιμετωπίζει το πρόγραμμα αυτό σε μια γραμμή όχι δωρεοφοροποίηση προς τη δεξιά. Εσείς δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, αν σας ερμηνεύω καλά αυτή τη στιγμή, θα προτιμούσατε στην περίπτωση που σας έδινε ο λαός πάλι την ευκαιρία να ξανακυβερνήσετε ή, εν πάση περιπτώσει, να είστε ένας βασικός παίχτης του νέου πολιτικού σκηνικού που θα δημιουργηθεί με τις εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, να κάνετε μια συνεργασία όχι με τους ΑΝΕΛ πλέον, αλλά με ένα άλλο κόμμα, πιθανώς κεντρό και δεν θα απέκλεια κανέναν ούτε προνομιακά, θα μιλούσα. Το πρόγραμμα έχει σημασία. Το πρόγραμμα ποιο είναι σημασία. Το πρόγραμμα, τι λέμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, να πάμε τώρα στα, ναι, ναι, στα ζητήματα. Περνούμε μια φάση όπου αναγκαστικά θα βγούμε τον Αύγουστο από τη Δανειακή Σύμβαση, θα βγούμε στις αγορές. Αυτή η φάση όμως προφανώς έχει προσδιοριστεί με ορισμένες παραδοχές που κατά την νόμη παράγουν μεγάλες δυσκολίες για τα λαϊκά συμφέροντα. Ένα μεγάλο θέμα είναι τα πλεονάσματα 3,5%. Μέχρι το 2022. Πέντε χρόνια. Χρόνια. Και έχουμε και άλλα πλεονάσματα. Μέχρι το... Εντάξει, τα άλλα. Λέμε το 3,5. Μέχρι το φεύγα, το 60. Λέμε τα πρώτα. Την πενταετία. Για την πενταετία, λέτε. Μετά, ποιος, ναι, ναι, ζει και ποιος πέθει, να δούμε τι θα γίνει μετά. Ναι, ναι. Να πάμε βήμα-βήμα. Την πενταετία. Είναι βαριά τα πλεονάσματα και όπως όλοι οι οικονομολόγοι έχουν πει, παράγουν ύφεση. Το πιθανότερο είναι να παράγουν ύφεση. Μάλιστα. Και να μην δίνουν μια ανάπτυξη και μια τόνωση της οικονομίας. Mm. Δεν εννοώ μια χρονιά.
ενώ 5 χρονιές 3,5%. Το 3,5% λοιπόν πρέπει να το διαπραγματευτούμε ξανά. Και... όταν βγούμε από το μνημόνιο, το τρίτο λέτε. Τώρα, όσο πηγαίνουμε. Α, όσο πηγαίνουμε. Μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Και μετά να μην είναι ανοιχτό, να το ξανακουβεντιάσουμε. Αυτό δεν μπορεί να το καταπιούμε εύκολα. Και ο Τσακαλώτος πέρσι που έκανε διαπραγμάτευση δεν είχε συμφωνήσει στην αρχή με το 3,5%. Μετά αναγκάστηκε για να κλείσει τη συμφωνία να συμφωνήσει με το 3,5%. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να το καταπιούμε, διότι είναι εις βάρος της οικονομίας αυτό το πράγμα και της ανάπτυξης της χώρας. Συμφωνεί αυτό η Νέα Δημοκρατία. Κάτι λέει τώρα. Βεβαίως, ο ψήμος, λέει, μιλάει και η Νέα Δημοκρατία λέει, για επαναδιαπραγμάτευση. Ο ψήμος λέει 2% μάλιστα. Ναι, ναι. Και τον κύριο Στουρνάρα άκουσα κάτι μια φορά κι αυτός. Ναι. Αντί λοιπόν να στείνει καυγά εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία και να βάζει το παιχνίδι σε μικροκομματική βάση, mm-hmm. ας έρθει να μας πει τι εννοεί ακριβώς μείωση των πλεονασμάτων. Να σας τι πω σημαίνει, τώρα έρχεται... τι κόβουμε, τι μειώνουμε. Μου ήρθε το εξής τώρα αμέσως. Με τη Νέα Δημοκρατία αποκλείεται ποτέ να κυβερνήσετε, εάν το φέρει ο λαός προς τα εκεί. Άμα γίνει πόλεμος, εννοείται. Όχι, δεν θα γίνει. Αποκλείεται να κυβερνήσετε, γιατί έχουμε δει και άλλα τέτοια πολιτικά φαινόμενα. Εγώ πιστεύω στην Ευρώπη, ότι η αντίληψη του μεγάλου συνασπισμού στην Ελλάδα είναι ένας αναχρονισμός. Είναι κάτι που πάει προς τα πίσω. Έγινε μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα. Ήταν στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Τι καλύτερο έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες από τη Νέα Δημοκρατία, σε γραμμή. Έγινε ένας μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα. Ναι. Νέα Δημοκρατία Πασόκ, όταν ήταν μεγάλο το Πασόκ, βεβαίως. Το θυμάστε, και το λαός Τσόντα από δίπλα, ναι, που οδήγησε σε ένα μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο τη χώρα μας. Ναι. Θέλουμε λύσεις που να έχουν μια ευκρίνεια. Κοινωνική, προγραμματική, πολιτική. Σας ρωτώ, τι πιο συντηρητικό έχει η Νέα Δημοκρατία από τους ανεξάρτητους Έλληνες με τους οποίους ήδη συνεργάζεται. Έχει πολλά πιο συντηρητικά και κυρίως είναι μέρος του παρακμάσαντος πολιτικού συστήματος και ταυτοχρόνως ευθύνεται για τη διαφθορά στη χώρα μας. Μα και ο Καμένος δεν ήταν τόσο χρόνια μέλος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά προσέξτε. Ναι. Είναι άλλο πράγμα να υπάρχει ένας μεγάλο κόμμα που είναι ο κορμός μιας συνεργασίας. Και δίνει την κατεύθυνση, την ιδεολογική, την προγραμματική, την πολιτική. Mm-hmm. Και από αυτό ζητάει τις ευθύνες ο λαός. Και άλλο πράγμα να έχεις δύο μεγάλα κόμματα τα οποία συνεργάζονται και από εκεί φτιάχνονται άλλου τύπου μέσος όρος. Ναι. Δεν θα ήταν όμως καλύτερο για την Ελλάδα. Κάτι αυτό θα είχε και πολιτικός πολιτισμός πολύ σπουδαίος. Τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή ένα ποσοστό, μιλάμε τώρα άνω του 50%, να είναι μαζί. Είμαστε διαφορετικοί. Φανταστείτε πόσο καλό θα έκανε στην κοινωνία και στον τόπο αυτό. Δεν θα έκανε καλό στην κοινωνία. Δεν θα έκανε, λέτε. Όχι. Μάλιστα. Δεν θα έκανε καλό, το λέω με σαφήνεια. Είμαστε διαφορετικοί. Δεν είμαστε μέρος του. Διαφορετικοί είναι σαφές. Δεν είμαστε μέρος του παλαιού συστήματος και της διαφθοράς. Αλλά και με τον Καμένο δεν είστε ίδιοι. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχει μια επιλογή. Είναι επιλογή. Είναι μια επιλογή ενός μεγάλου κόμματος που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να σχηματίσει μια κυβέρνηση εναλλακτική προς τον ελευθερισμό και προς τη διαφθορά. Ποιοι θέλουν να κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ κατοικίδιο του συστήματος. Κάνατε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση και πολλοί το εξέλαβαν ότι είναι και μήνυμα προς την ηγεσία του κόμματός σας. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η ερμηνεία, μπορώ να κάνω λάθος εγώ. Είναι, αν θέλετε, μια ανάγκη δικής μου προσωπικής επαγρύπνησης που αντανακλά και μια συλλογική αγωνία και επαγρύπνηση κάθε αριστερός στη χώρα μας. Δεν έχει να κάνει με εσωτερικού χαρακτήρα διαιρέσεις, έχει να κάνει με πιέσεις από το σύστημα. Mm-hmm. Διαβάζουμε κάθε μέρα, πήγαμε στην Αμερική και μας λένε ότι βάλαμε το τόμαχο του αντιαμερικανισμού, το θάψαμε. Δεν είχαμε κανένα τόμαχο και δεν θάψαμε τίποτα. Είχαμε μια σαφή αντιυμπεριαλιστική πολιτική που αφορά την εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και ειδικότερα το μοντέλο διακυβέρνησης, το απεχθές μοντέλο διακυβέρνησης που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει και στη χώρα και στον πλανήτη ο Τραμπ. Άλλο το, άλλο το. Έκανε καλό η επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ και στο Λευκό Οίκο. Επωφελής ήταν η επίσκεψη. Ήταν επωφελής, λέτε. Ήταν βέβαια. Ήταν επωφελής. Ήταν επωφελής. Για να σας ρωτήσω και κάτι. Είναι άλλο. Μικροψυχία να συζητάει τώρα η Νέα Δημοκρατία αν ήταν επωφελής ή όχι. Μπορεί να κάνει άλλου τύπου κριτική. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Για ζητήματα συγκεκριμένα. Αλλά γενικώς ήταν επωφελής, βέβαια. Κύριε Φίλε, για πείτε μου κάτι. Πολλοί λένε, πολιτικοί παρατηρητές και οι περισσότεροι είναι και αντίπαλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Νίκος Οφίλης βγαίνει μπροστά, εκφράζει διαφορετικές απόψεις για να κρατάει, αν θέλετε, και το πλέον αποστασιοποιημένο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις επιλογές τελευταίας διετίας του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, διατυπώνετε εσείς, αν θέλετε, διαφορετικές θέσεις κάποια στιγμή. Ότι είμαι λαγός, δηλαδή. Δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω εγώ, εφόσον το λέτε, εγώ, ότι είστε λαγός. Ναι. Ότι είστε λαγός. Δεν είμαι λαγός. Και λόγω της σωματικής μου διάπλασης δεν μπορεί να είμαι λαγός. Δεύτερον, δεν λέω πράγματα τα οποία δεν πιστεύω. Και δεν λέω πράγματα τα οποία δεν πιστεύει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και της αριστεράς. Mm-hmm. Δεν λέω πράγματα που ευνηδιάζουν δηλαδή. Λέω πράγματα που είναι μέσα στο DNA
ενός προοδευτικού ανθρώπου και όχι μόνο στο δικό μου DNA. Συνεπώς δεν πρόκειται μια διαδικασία συνωμοσίας για να φτιάξουμε παγίδα. Σήμερα έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα. Το αν όμως ένας πολίτης αισθάνεται ότι το κόμμα μας είναι δημοκρατικό και έχει πολλές απόψεις. Δεν λέω. Αυτό το λένε όλα φράξεις, τα κόμματα, ξέρετε. Δεν λέω φράξεις. Λένε όλα τα κόμματα όταν ακούς μια φωνή διαφορετική από την επίσημη γραμμή που εκφράζεται από τον εκπρόσωπο κλπ. Σωστό, ναι, λέει η δημοκρατία έτσι είναι. Λειτουργούν έτσι τα κόμματα πλέον. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Καλό είναι να έχουν πολλές απόψεις τα κόμματα. Βεβαίως. Να κρίνουμε τις απόψεις όμως. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό έχει σημασία. Σπουδαίο, δεν είναι κάθε άποψη σωστή. Είναι σπουδαίο. Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλές απόψεις, επαναλαμβάνω, μέσα στην κοινή αγωνία και σε μια κοινή κατεύθυνση, όχι να λέω ένα στο ένα και άλλο στο άλλο και να υπάρχει μια διχόνοια, αυτό είναι σημαντικό. Είναι συν. Είναι asset που λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα με ρωτάει ο κόσμος το εξής. Γιατί να ξέρετε ότι εσείς έχετε και αντιπάθειες πολλές από άλλα κόμματα, αλλά και πολλές συμπάθειες από άλλα κόμματα. Σας αναγνωρίζουν την εντυμότητα, το θάρρος της άποψής σας. Ότι δεν κολλώνεται, με συγχωρείτε για την έκφραση, το λέω τώρα, είναι και αργά. Ότι δεν κολλώνεται κτλ. Το ερώτημα και είναι. Κάτι το... άλλο να γνωρίζουν. Το λέω. Ίσως θα μου πείτε, γιατί δεν θέλω να κάνω βέβαια για το πρόσωπό μου. Τώρα που έφυγα από το Υπουργείο Παιδείας πέρσι, πριν από ένα χρόνο ακριβώς από το Υπουργείο Παιδείας, συναντώ στον δρόμο εκπαιδευτικούς, γονείς, ακόμα και μαθητές, οι οποίοι επισημαίνουν ότι κάναμε έργο. Ήταν μια αποτελεσματική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας με αλλαγές. Τις οποίες κατάλαβαν αμέσως και οι γονείς και οι μαθητές και οι καθηγητές. Και πιστεύω ότι αυτό δείχνει ότι δεν είναι λογάκια αυτά που λέω, αλλά βγαίνουν μέσα από μια εμπειρία αποτελεσματικής διεύθυνσης και διαχείρισης ενός κυβερνητικού έργου. Άλλωστε μου είχε βάλει και άριστα ο Πρωθυπουργός τότε, όπως θυμάστε. Τότε. Αυτό είναι λίγο οξύμορο. Από τη μία βάζουμε άριστα και από την άλλη, αυτό ήθελα να σας πω, γιατί με προλάβατε. Με ρωτάει ο κόσμος το εξής. Γιατί έδιωξε ο κύριος Τσίπρας τον Νίκο Τοφίλη από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί τον άλλαξε, ήταν ανίκανος, δεν έκανε τη δουλειά ή εν πάση περιπτώσει έκανε αυτό που νόμιζε αυτό σωστός και δεν κρατούσε αυτό που το ισορροπίστικο, τις ισορροπίες ας πούμε και τα λοιπά, είχε άποψη την οποία την εξέφραζε και δημιουργούσε και προβλήματα και με την Εκκλησία. Και άρα ήταν δηλαδή, πώς να το πω, ήταν μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Και προτίμησε ο Πρωθυπουργός να τον βάλει στην άκρη και να συνεχίσει την πορεία του. Δεν είναι μια βόμβα. Και πολύ περισσότερο για να εκραγεί. Ακολουθούσε μια πολιτική που συλλογικά είχε επεξεργαστεί η κυβέρνηση, δεν έκανε ένα προσωπικό παιχνίδι. Με βεβαίως. Εφόσον σας έβαλα άριστα, γιατί σας έδιωξε μετά. Αυτό ξέρετε. Δεν είναι λίγο περίεργο. Αυτή είναι η ιδιοτροπία της αξιοκρατίας, να ξέρετε. Επειδή μιλάμε πολύ για αξιοκρατία. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία κανείς να επανέρχεται τι έγινε πριν από ένα χρόνο. Εγώ αποδέχτηκα αυτή την επιλογή που έγινε και την αποδέχτηκα χωρίς καμία πικρία. Γι' αυτό και δεν δέχτηκα να πάω σε άλλο Υπουργείο. Δεν μ' άρεσε να γυρνάω τότε. Σας προτείνανε Υπουργείο, σας πρότεινε ο κύριος Τσίπρας Υπουργεία. Βεβαίως. Και αρνήθηκα. Και σημαντικά, μα είναι γνωστά δημόσια αυτά. Εσείς τι πρόβλημα έχετε με τον Αρχιεπίσκοπο, με την Εκκλησία, έχετε πρόβλημα. Γιατί ξέρουμε και παράλληλα, σας έχουμε δει να ψέλνετε στις εκκλησίες. Βεβαίως. Αυτό λέει τώρα, πάει ο κύριος Τσίπρας και ψέλνει. Και από την άλλη, ας πούμε, είναι το κόκκινο πανί για την Εκκλησία. Πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρετε ότι αν ξέρεις καλά ένα θεσμό και μερικά πρόσωπα, αυτό είναι που τους δημιουργεί μια ένταση εσωτερική απέναντί σου. Δεν είμαι αδιάφορος για την Εκκλησία, αντιθέτως. Τους πιστούς τους σέβομαι, την Εκκλησία τη σέβομαι, αλλά γνωρίζω πολλά πράγματα και δεν είμαι διατεθειμένος να σιωπήσω. Διότι δεν θεωρώ ότι η Εκκλησία είναι ένας εκλογικός μηχανισμός, ότι πρέπει να έχουν πελατειακή σχέση με την Εκκλησία. Είναι άλλος ο ρόλος, λέτε. Ο ρόλος είναι ρόλος μιας συνεργασίας στη βάση αρχών και στη βάση διακριτών ρόλων. Άλλο η πολιτεία και το κοσμικό σύστημα, άλλο η Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ την ιεραρχία, τη διοικούσα Εκκλησία, διότι και οι απλοί παπάδες και πολύ περισσότερο το πίμνιο της Εκκλησίας δεν είναι οριοθετημένοι τόσο πολύ. Και επιθετική. Έχετε ασκήσει κριτική κατά καιρούς, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα, τα ξέρει και ο περισσότερος κόσμος, κατά του Αρχιεπισκόπου. Θέλω να σας πω, πράγματι ζείτε. Όχι προσωπικά. Εντάξει, δεν είναι προσωπική διαφορά. Σύμφωνη. Είναι πολιτική διαφορά. Πολιτική επειδή διαφορά, και ο Αρχιεπίσκοπος και η Εκκλησία επιδιώκουν πολιτικό ρόλο σήμερα στη χώρα. Αυτό σας ενοχλεί. Ότι διεκδικεί η Εκκλησία πολιτικό ρόλο σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Ενοχλεί κάθε πιστό. Κάθε πολίτη ενοχλεί. Η Εκκλησία έχει ρόλο, πνευματικό ρόλο, κοινωνικό ρόλο, φιλανθρωπικό ρόλο, αυτά να ακολουθήσει. Mm-hmm.
Δεν έχει όμως καμία μα καμία θέση να επιδιώκει να μπει στην πολιτική και να λέει πάτα το νόμο αυτό πίσω και διάφορα τέτοια. Αν τα λέει αυτά και επιδιώκει πολιτικό ρόλο, θα αντιμετωπιστεί με πολιτικούς όρους, με κριτική, με αντιπαράθεση. Δεν γίνεται αλλιώς. Και επαναλαμβάνω ότι αυτή η αντίληψη που θυμίζει λίγο Χριστόδουλο, σε άλλες εποχές όμως σήμερα, η δεξιά του κυρίου, όπως θυμάστε τη γνωστή φράση, αυτή η αντίληψη δεν είναι αποδεκτή από τον κόσμο. Ιδιαίτερα σήμερα. Ούτε λαοσυνάξεις γίνονται σήμερα εύκολα. Πήγαινε κάτι κινητοποιήσει κατά των νέων βιβλίων για των θρησκευτικών, που ήταν 150 άτομα και ναι. Πήγαν πίσω τα βιβλία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Έχει άλλα πράγματα ο κόσμος σήμερα. Και δεν ακολουθεί φανατισμού με δημοψηφίσματα και λαοσυνάξεις. Ο κύριος Ιερώνυμος, όσο μπορείτε να απαντήσετε με την ειλικρίνεια που σας δίνει το περιθώριο αυτής της κουβέντας που κάνουμε, που νομίζω ότι με είναι σε μια βάση ειλικρίνεια. Ο κύριος Ιερώνυμος ζήτησε να φύγετε από την κυβέρνηση. Το είπε δημόσια. Ναι. Πείτε το στον κόσμο. Να το είπε δημόσια. Ότι δεν σας ήθελε, σε αυτή τη θέση. Με σαφήνεια. Και πιστεύετε δηλαδή ότι έπαιξε ρόλο αυτό στην αντικατάστασή σας. Και μάλιστα επικαλέστηκε και τη φράση του κυρίου Καμένου στην κοινή συνάντηση που είχαμε ως κυβέρνηση. Στο Μαξίμου. Στο Μαξίμου, ναι. Ότι αν μου πείτε να ρίξω την κυβέρνηση, είπε στον αρχιεπίσκοπο, θα τη ρίξω. Το είπε αυτό. Ο κύριος Καμένος. Ναι, και ναι. Το δημοσιοποίησε ο αρχιεπίσκοπος στη συνέντευξή του που είχε δώσει ναι. Στο Sky εκείνη πριν από ένα χρόνο. Ναι. Δεν σας ήθελε λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας. Το ερώτημα είναι, μπορεί να θέλει ο Πρωθυπουργός κάποιον και να τον επιβάλλει ή να τον εμποδίσει να γίνει επίσκοπος? Όχι, το θέμα είναι αν ο Πρωθυπουργός ακούει τον Αρχιεπίσκοπο, τι κυβέρνηση πρέπει να έχει. Ποια πρόσωπα πρέπει να έχει αυτή η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα. Αυτό, όχι, αυτό είναι πέρα, ένα νομίζω σημαντικό ερώτημα και πρέπει και να απαντήσετε πέρα, σε αυτό. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός έκανε τις δικές του επιλογές. Σεβαστές οι επιλογές αυτές. Προφανώς όμως δεν συμφωνώ. Όχι την το πρόσωπό μου στη μέση, προς Θεού. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να παρεμβαίνει η Εκκλησία και μάλιστα με δημόσιο και ιταμό τρόπο και να λέει φύγε εσύ, έλα εσύ. Ναι, και από την άλλη μπορεί ένας Πρωθυπουργός, επειδή το ζητάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει αυτή την βεβαίως πολύ μεγάλη επιρροή στην ελληνική κοινωνία, να αποδέχεται τις επιθυμίες ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει σχέση ούτε με την πολιτική, ούτε με την κυβέρνηση, ούτε με τα μέλη της κυβερνήσεως. Δώσατε την απάντηση εσείς. Όχι, ερώτημα. Τι δώσατε την απάντηση. Ναι. Θέλω να σας πω, αν αυτή η ιστορία σας έχει πικράνει, αν το κρατάτε μέσα σας αυτό, και αν λειτουργείτε και με την στιγμή εκείνης της εποχής, με τις δηλώσεις που βλέπουμε κατά καιρούς τώρα από τον κύριο Καθόλου Φίλη. Δεν έχω καμία πίκρα. Όχι. Διότι εκτός των άλλων ο Πρωθυπουργός, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, μου πρότεινε να πάω σε τρία υπουργεία άλλα. Που να μην έχουν σχέση με εκκλησία, με εκκλησία και λοιπά. Αυτό, μάλιστα. Γιατί ήσασταν κόκκινο πάνι. Δεν έχω λοιπόν καμία πικρία. Mm-hmm. Ούτε επίσης θεωρώ ότι είναι ένα θέμα προσωπικό σε σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο. Πολιτικό είναι το θέμα. Θέλουμε να υπάρξει χωρισμός εκκλησίας-κράτους. Θέλουμε να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι εκκλησίας και κράτους καθημερινά. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτό που σε μεγάλο βαθμό βλέπουμε σήμερα, την παρέμβαση της εκκλησίας με πολιτικούς όρους στην κοινωνική ζωή. Οι σχέσεις σας με τον κύριο Τσίπρα πώς είναι σήμερα? Καλές. Από όσο γνωρίζω. Τον εκτιμώ και νομίζω. Από όσο γνωρίζω, έχετε να μιλήσετε αρκετό καιρό μαζί. Όχι, αφού μιλάμε στα όργανα. Συμμετέχουμε. Καλά, στα όργανα, εντάξει. Στα όργανα, στο εντάξει, πολιτικό θα... συμβούλιο, στην πολιτική γραμματεία. Ναι, και σε επαφές. Εννοώ σε προσωπικό επίπεδο. Όχι, έχουμε, ναι. Δεν είμαστε φιλαράκια. Έτσι. Προς Θεού. Είμαστε σύντροφοι και όταν χρειάζεται μιλάμε. Αλίμονο. Και όταν μιλάει κανείς, συμφωνεί και διαφωνεί. Ναι. Έτσι είναι η ζωή. Γίνεται και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αυτή η κουβέντα και θα το πω εγώ στον κόσμο, γιατί έχω συνηθίσει να λέω τα πράγματα και με αυτά από το ρεπορτάζ που κάνω και συλλέγω τις πληροφορίες. Γίνεται κουβέντα κριτικής για κάποια πρόσωπα που είναι πάρα πολύ κοντά στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, στον κύριο Τσίπρα. Τι άποψη έχετε? Τι εννοείται, να καταλάβω? Ότι το επηρεάζεται από κάποιους που είναι πολύ κοντά του. Είναι ανθρώπινο αυτό. Ναι. Όταν κάποιοι άνθρωποι είναι κοντά σε έναν ηγέτη, mm-hmm. Είναι ανθρώπινο να επηρεάζεται. Ναι. Βεβαίως πρέπει κανείς να επιλέγει τα πρόσωπα τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι. Τον επηρεάζουν θετικά. Να τον επηρεάζουν θετικά. Ναι. Και εγώ θα έλεγα ότι χαρακτηριστικό είναι ως ηγέτη και ο Τσίπρας είναι ηγέτης, αλλά χαρακτηριστικό σημαντικό είναι να έχει πρόσωπα που δεν συμφωνούν πάντα με όσα λέει. Αλλά του λένε και μια άλλη άποψη. Γιατί έχετε διαπιστώσει ότι του αρέσει να λένε οι συνεργάτες του πράγματα που και αυτός πιστεύει? Όχι, όχι. Τον ενοχλεί δηλαδή η διαφορετική άποψη? Όχι, όχι. Λέω ότι πρέπει ένας ηγέτης να επιλέγει στο επιτελείο του να έχει ανθρώπους που θα ακούσει την άποψή τους. Και δεν θα ακούνε μόνο αυτή την άποψή του. Αυτό λέω, τίποτε άλλο. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα, και δεν κρύβομαι, λειτουργίας των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή έχουν περιπέσει σε αδράνεια. Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία εκ των Ενόντων συνεδρίασε μετά από πάρα πολύ καιρό. Καθυστέρηση. Προχθές, ναι. Κρίσιμες αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κυβερνητικές αποφάσεις, δεν έχουν συζητηθεί στα αρμόδια όργανα και κυρίως και στο Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι το όργανο της κυβερνητικής και κομματικής καθοδήγησης. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών. Βεβαίως. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Θα μπούμε και σε άλλα θέματα. Θα πάμε στα Paradise Papers, τα λεγόμενα. Θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι αυτή η συζήτηση, που είναι μια συζήτηση για τη λειτουργία, δεν είναι στενά ένα θέμα λειτουργίας. Είναι ένα θέμα από το ουσίας. Οποίο είναι ουσίας, διότι από μια καλή δημοκρατική λειτουργία σε ένα σχήμα κόμματος, σε μια συλλογικότητα, παράγονται καλύτερα αποτελέσματα πολιτικής. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών. 2 λεπτά διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε τον κύριο Φίλη. Νομίζω ότι απαντάει αρκετά ειλικρινά στα ερωτήματα, και τα οποία δεν είναι από τα πιο εύκολα ερωτήματα σήμερα, απόψε. Αλλά δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά μια τέτοια συνέντευξη με ένα τόσο πολύ έμπειρο δημοσιογράφο πάνω απ' όλα. Αλλά και ένα πολιτικό ο οποίος έχει αφήσει τα ίχνη του από τους τομείς που έχει περάσει. Είναι σημαντικό να λες όχι όταν σου προτείνουν υπουργεία και να αντιστέκεσαι και να είσαι έξω από την κυβέρνηση. Διαφημίσεις 2 λεπτών.